Ένα μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την πραγματική ιστορία της οικογένειας της συγγραφέως που εξορίστηκε από το Σοχούμ της Ρωσίας στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά από περιπλανήσεις και περιπέτειες κατάφεραν να ριζώσουν στην Κατερίνη. Αυτό είναι το νέο μυθιστόρημα της συγγραφέα και ηθοποιού Γιώτας Ιωαννίδου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αιώρα. Είναι βιωματικό το μυθιστόρημα. Είναι όλες οι ιστορίες που μπόρεσα να αντλήσω ως παιδί που θυμάμαι. Όλα όσα έζησα μέσα από αυτούς, γιατί ήταν πολύ αγαπημένοι μου παππούδες και ήμουν εκεί όλα τα καλοκαίρια και μαζί τους όλα τα χρόνια. Και φυσικά αναφορές της μητέρας μου, των συγγενών, όλα αυτά κάποια στιγμή ήταν σαν να υπήρχαν μέσα μου και βγήκανε σαν μια φωνή. Η συγγραφέας γράφει για την πίκρα του ξεριζωμού, την αγάπη των προγόνων της που τους κράτησε ζωντανούς, τις δυσκολίες και τις χαρές τους, με πολλές αναφορές στην ποντιακή διάλεκτο. Αυτό που με στιγμάτισε ήταν από τη μία όλος αυτός ο πόνος και η πίκρα του ξεριζωμού και όλη αυτή η δυσκολία των ανθρώπων όταν βρίσκονται στην ανάγκη να ξεριζωθούν, από τη μία, από την άλλη, η αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους, ο μεγάλος ερωτάς τους που τους κράτησε μαζί ενωμένους και τους βοήθησε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες, να συνεχίσουν την πορεία, να σταθούν με αξιοπρέπεια απέναντι σε όλη αυτή τη πραγματικά άγρια συνθήκη ζωής που υπέστησαν και οι στιγμές χαράς, γλεντιού, μουσικής που ήταν μια ανάσα για να συνεχίσουν να υπάρχουν με αξιοπρέπεια. Κεντρικοί ήρωες του μυθιστορήματος είναι η Πανέλα και ο Λεόντης, οι οποίοι αποχωρίζονται και ανταμώνουν, συγκρούονται και φιλιώνουν. Ανυπότακτοι ενσωματώνονται, βιώνουν τη ζωή με ένταση και πάθος. Μες στην ξενιτιά ψάχνουν να βρουν την πατρίδα τους και τη βρίσκουν. Έγραφα από παιδί, οπότε ακόμα και αυτοί το λέγανε ότι εσύ κάποια στιγμή κάτι θα κάνεις. Και ναι, ήρθε η στιγμή όταν έφυγαν και βγήκε η γιαγιά μου. Την είδα και στον ύπνο μου και αυτό ήταν σαν να με ενεργοποίησε. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν και όλα αυτά βγήκανε χωρίς πια να ψάξω, δεν ξέρω, υπήρχαν μέσα μου. Η Γιώτα Ιωαννίδου πάντως, όπως λέει, θα συνεχίσει να γράφει για τις ιστορίες της οικογένειάς της, ενώ θα αφιερωθεί και στα θεατρικά έργα.